το πράγμα, διότι επιβεβαιώνεστε πια από μια σωρία δημοσιευμάτων. Βάλανε φωτιά στις Καστανιές για να κάψουν τον ιό που είχε δημιουργηθεί εκεί, γιατί απειλούνταν και η Ανδριανούπολη. Εάν μπει στον τρόπο με τον οποίο δείχνουν ότι σκέφτονται, ναι, δηλαδή από την ώρα που επιλέγουν ασύμμετρες απειλές, επιλέγουν να στείλουν αμάχους, σκέφτεσαι ότι το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιήσουν ό,τι πιο πολύ μπορούν για να διασπάσουν τον αντίπαλο με μέσα τα οποία δεν πάει το μυαλό σου. Συνέβαια, σε ένα το μυαλό σου πάει σε αεροπλάνα, σε τεθωρακισμένα, μάλιστα, σε τέτοια. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι εξοργισμένος που απέτυχε το σχέδιό του να χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες εναντίον των, εναντίον της Ευρώπης συνολικά και με πρώτη αφορμή την Ελλάδα, με πρώτη χώρα στόχο την Ελλάδα. Οπότε θα προσπαθήσει να κάνει οτιδήποτε για να επιβεβαιώσει ότι αυτό η πρώτη του κίνηση ήταν καταρχήν σωστή. Θα επέμενε να στείλει ανθρώπους, θα προτιμούσε να στείλει, φανταστείτε τι θα γινόταν αν περνούσαν καραβάνια με ασθενείς με κορονοϊό στα νησιά, στο νησί σας, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο. Γι' αυτό το λόγο και η ελληνική κυβέρνηση πήρε τόσο αποφασιστικά μέτρα πριν ακόμη από την εισβολή των αμάχων πάνω, σωστό, στον Εύρο, ακριβώς για να αποτρέψει την, μάλιστα, πιθανότητα να υπάρξει δίσδυση του ιού σε αυτούς τους καταβλισμούς. Είστε απόλυτα σαφείς και μας είχατε πει εδώ ότι Καθαρή Δευτέρα ή μάλλον το τρίμηνο της Καθαρής Δευτέρας βρήκαν την ευκαιρία για όλα αυτά. Μανώλη, τι εικόνα έχουμε για να... Λόγω του κορονοϊού, ναι, να σας πω και ναι, ναι, λόγω του κορονοϊού, επειδή αναφέρθηκατε, δεν έχει ξεχαστεί η κόντρα η ελληνοτουρκική για αυτό το ζήτημα, αχα, διότι είχαμε το επεισόδιο μεταξύ του κ. Δένδια και του κ.